Ένας άνθρωπος που τώρα πια πιστεύω ότι τον γνωρίζετε όλοι, που τον έλεγαν Έσωπο, είχε γράψει πάρα πολλές ιστορίες. Εμείς διαλέξαμε μία που πραγματικά είναι πολύ αστεία. Ο τίτλος αυτής της ιστορίας είναι ο Βοσκός με την κλίτσα του και τα αστεία του. Θα σας διηγηθώ αυτή την ιστορία. Πέρα, στα βουνά, στις κορυφές των βουνών, σε μια περιοχή υπήρχαν πολλά πρόβατα. Πάρα πολλά που έβοσκαν. Αυτά τα πρόβατα φυσικά δεν ήταν μόνα τους, υπήρχε και ένας άνθρωπος ο οποίος τα προστάτευε μαζί με ένα σκύλο, όπου βοηθούσε και αυτός στην προστασία τους. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Βοσκός. Καθόταν λοιπόν ο Βοσκός και χάζευε πέρα τα πρόβατά του που έβοσκαν. Ο σκύλος καθόταν δίπλα του και κοιμότανε. Συνεχώς συνέβαινε αυτό το πράγμα. Απλά καθόντουσαν. Και οι ώρες περνούσαν έτσι. Περνούσαν εκεί μέρες, μία μέρα, δύο μέρες, τα ίδια και τα ίδια. Ο Βοσκός δεν έκανε τίποτα. Και ρωτάει το σκύλο του. Βαρέθηκα. Κάθε μέρα το ίδιο και το ίδιο κάνω. Βέβαια, του είπε ο σκύλος. Εσύ είσαι Βοσκός. Πρέπει να προσέχεις και να προστατεύεις τα πρόβατά σου. Δεν έχεις καμιά άλλη δουλειά να κάνεις. Ο Βοσκός όμως κάποια στιγμή σκέφτηκε και είπε στο σκύλο του: Έχω μια ιδέα. Ο σκύλος όμως αδιαφόρησε και ξανακοιμήθηκε. Ο Βοσκός ανέβηκε στην κορυφή του βουνού, σκαρφάλωσε σιγά σιγά και είδε από κάτω το χωριό. Και άρχισε λοιπόν να τους φωνάζει: Βοήθεια, βοήθεια, σας παρακαλώ. Ο λύκος τρώει τα πρόβατά μου. Σας παρακαλώ, ελάτε να με βοηθήσετε. Έχει έρθει ο λύκος και τρώει τα πρόβατά μου. Οι χωρικοί έκαναν τις δουλειές τους. Όργωναν, κάρφωναν, έβαφαν, κάναν γενικώς διάφορες δουλειές. Και άκουσαν ξαφνικά το Βοσκό να τους καλεί σε βοήθεια. Βοήθεια, βοήθεια, άκουγαν το Βοσκό να τους φωνάζει. Και οι χωρικοί αμέσως έτρεξαν να τον βοηθήσουν. Πάμε γιατί θα φάει τα πρόβατά του ο λύκος. Ανέβηκαν λοιπόν σιγά σιγά όλοι στο βουνό. Και ξαφνικά είδαν τον Βοσκό να γελάει. Σας είπα ψέματα, τους είπε γελώντας. Τα πρόβατά μου είναι μια χαρά. Να, δείτε κι εσείς, δείτε και μόνοι σας. Οι χωρικοί κατάλαβαν ότι τους έκανε πλάκα και του είπαν: Καλά, μην το ξανακάνεις. Και έφυγαν. Κατέβηκαν πάλι στο χωριό και συνέχισαν τις δουλειές τους. Πέρασε μια εβδομάδα από τότε και πάλι ο Βοσκός σκέφτηκε: Να πειράξω τους χωρικούς, να πειράξω τους χωρικούς. Ανέβηκε πάλι στην κορυφή του βουνού, είδε το χωριό και άρχισε πάλι να φωνάζει. Βοηθήστε με! Ο λύκος θα φάει τα πρόβατά μου! Σας παρακαλώ! Βοηθήστε με! Ελάτε να με βοηθήσετε! Και φώναζε. Οι χωρικοί που πάλι έκαναν τις δουλειές τους, έβαφαν, φρόντιζαν τα άλογά τους, όργωναν, είχαν πάρα πολλές δουλειές, άκουσαν πάλι τον Βοσκό να τους φωνάζει. Και αμέσως έτρεξαν να τον βοηθήσουν. Αυτή τη φορά όμως είχαν πάρει τις τσουγκράνες τους, τα τσεκούρια τους και πήγαν οπλισμένοι. Ανέβηκαν στην κορυφή του βουνού και είδαν πάλι τον Βοσκό να γελάει, να κυλιέται από το γέλιο. Χαχά, τους είπε, σας κοροϊδεύα. Ο σκύλος απλά τους κοίταζε. Οι χωρικοί του είπαν: Σε παρακαλούμε, μη μας ξανακοροϊδέψεις. Και έφυγαν. Πήγαν πάλι στο χωριό τους. Ο Βοσκός, αφού πέρασαν τρεις εβδομάδες, σκέφτηκε πάλι και είπε να τους κοροϊδέψω. Και ανέβηκε πάλι στην κορυφή του βουνού. Και εκεί που σκεφτόταν τι να τους πει, είδε ξαφνικά το λύκο. Να έρχεται και να τρώει τα πρόβατά του. Έβλεπε σιγά σιγά το λύκο να τρώει ένα-ένα τα πρόβατά του. Και φώναζε: Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Πραγματικά ο λύκος έχει έρθει να φάει τα πρόβατά μου. Και οι χωρικοί τον άκουσαν και είπαν: Α, καλά, σαν παιδί κάνει. Πάλι μας κοροϊδεύει. Και αδιαφόρησαν, συνεχίζοντας να κάνουν τις δουλειές τους. Φώναζε ο Βοσκός και όλοι οι χωρικοί αδιαφορούσαν. Έκαναν τις δουλειές τους σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ο Βοσκός φώναζε: Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Και είδε ξαφνικά το λύκο να τρώει ένα-ένα όλα τα πρόβατά του. Ο σκύλος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γιατί φοβότανε. Τα πρόβατά του είχαν εξαφανιστεί όλα γιατί τα είχε φάει ο λύκος. Ο λύκος, αφού το έφαγε όλα τα πρόβατα και χόρτασε, έφυγε. Τώρα ο Βοσκός σκεφτόταν ότι πια δεν είχε πρόβατα.